Ο Κύβος ερήφθηκε το αστικό κτέλ Ηρακλείου, με τις σχέσεις κτέλ και Δήμου Ηρακλείου να δυναμητίζονται με φόντο το κυκλοφοριακό τοπίο. Όπως αποκαλύπτει ο Καλέρκος Βουλγαράκης, από την ερχόμενη Δευτέρα μικρά λεωφορεία θα διασχίζουν το ιστορικό κέντρο όπου ολοκληρώθηκαν τα έργα ανάπλασης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και ενώ δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι τελικές αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα μικρά λεωφορεία θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα, ναι. Ξέρει αυτό η Λότζια. Γιατί τη Δευτέρα έχει και το Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζουν για την κυκλοφοριακή μελέτη την οριστική. Το πότε θα κάνουν το Δημοτικό Συμβούλιο εγώ δεν το γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τα έργα έχουν τελειώσει. Αυτή τη στιγμή όμως απόφαση από το Δήμο Ηρακλείου δεν υπάρχει. Δυστυχώς μετά από 5 χρόνια που γινόταν το έργο, ο Δήμος δεν φρόντισε να πάρει μια απόφαση για το τι θα γίνει στο κέντρο του Ηρακλείου. Και από την αστυνομία αλλά και από το Δήμο στον οποίο κοινοποιήσαμε το εξώδικο ότι εμείς θα ξεκινήσουμε τα δρομολόγια κανονικά τη Δευτέρα 14 του μήνα. Ζητάμε από την τροχιά με το εξώδικό μας να ζητήσει την αφαίρεση των πινακίδων που έχουν παράνομα τοποθετηθεί και η μπάρα που έχουν βάλει στην Αστόρια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αύριο το πρωί αν πάρει φωτιά κάποιο ο μαγαζί τη δικαιοσύνη, τι θα γίνει, από πού θα περάσει η πυραβέσχη, θα δείξει από πάνω από την μπάρα? Η άποψή μου είναι να περνάει, δηλαδή να εξυπηρετούνται άτομα τα οποία δεν μπορούν να περπατήσουν, ηλικιωμένοι, κάποιο ο οποίο έχει ένα ατύχημα. Καταρχήν, αυτό είχε φτιαχτεί για να διασχίζει από την Αστόρια και να βγαίνει καλοκαιρινού, δηλαδή να περνάει διαμπέρα στο Ηράκλειο. Αυτό ο δρόμο κόπηκε αυτή τη στιγμή. Και επιβαρυνθήκαν όλοι οι άλλοι δρόμοι γύρω-γύρω και αντιμετωπίζει το Ηράκλειο ένα μποτιλιάρισμα συνεχόμενο. Δεν υπάρχει κάπου ένας ηλικιωμένος να εξυπηρετηθεί, γιατί δεν έχουν κάνει ούτε πιάτσες, ούτε τίποτα. Έχει πέσει η επισκεψιμότητα, ναι, και ειδικά τώρα, αν δείτε, μετά τις 7.30-8 η ώρα το βράδυ, το Ηράκλειο είναι εντελώς άδειο. Εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να είναι ήπια κυκλοφορία. Δεν θέλω να είναι καθαρά πεζόδρομο για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και το επιβατικό κοινό. Δεν συμφωνώ να μπαίνουν αυτά μέσα. Για ποιο λόγο να μπαίνουν? Αν μπαίνουν αυτοί, γιατί να μπαίνουμε κι εμείς μετά? Και όλα αυτά συμβαίνουν 5 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έγινε σε επίπεδο πεζοδρόμησης, ενώ όσο αφορά το κυκλοφοριακό, η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει τότε ότι οι δρόμοι θα είναι ήπιας κυκλοφορίας με τη διέλευση μόνο των αστικών λεωφορείων, των ταξί και οχημάτων πρώτης ανάγκης. Οι προδιαγραφές της κατασκευής του δρόμου, γι' αυτό άλλωστε έχουν μπει και οι πέτρες στη μέση του δρόμου για να κυκλοφορούν τα ταξί, τα λεωφορεία. Αυτό προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός για ένα έργο που προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις στις τάξεις του εμπορικού κόσμου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίησή του αλλά και της ποιότητας των υλικών. Η Λότζια και το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ό,τι θέλει. Εκείνο που πρέπει να γίνει όμως στη συνέχεια είναι να αναγκερθεί η όποια απόφαση από την αποκεντρωμένη περιφέρεια. Αυτά όλα, ξέρετε, είναι χρονοβόρα. Θα πάει πίσω, ενδεχομένως θα κάνουμε και ενστάσεις εκεί, άρα θα πάμε πολύ μακριά τη βαλίτσα. Η κοινωνία θέλει να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση όχι με τις ανεξέλεγκτες προσβάσεις στο κέντρο, αλλά με την απόδοση του χώρου στους πεζούς και στους επισκέπτες. Η πόλη μας είναι πιο όμορφη, είναι πιο φιλική. Πεζόδρομο. Να περπατάνε τα παιδιά, να περπατάνε οι ηλικιωμένοι, οι τουρίστες, όλοι. Όχι λεωφορεία εδώ μέσα. Θα περνάνε τα μικρά λεωφορεία από το κέντρο. Εγώ θα το προτιμήσω πεζόδρομο. Καλά είναι να εξυπηρετηθούμε και λίγο μέσα στο. Ο πεζόδρομος, εντάξει, είναι μικρό, το είδα. Έχει χώρο να κυκλοφορήσει. Θα προτιμούσα να μην υπάρχει κίνηση αυτοκινήτων στους πεζοδρόμους και θα προτιμούσα αυτό να αποδοθεί και να υπάρχει ελευθερία της κίνησης του πεζού. Το λεωφορείο βολεύει, γιατί ανάλογα που πηγαίνει, ας πούμε, εξυπηρετεί. Μπορεί να περνάνε το λεωφορείο, να περνάνε και τα ασθενοφόρα. Και μπορεί το έργο να υλοποιήθηκε με βάση το σχεδιασμό για ήπια κυκλοφορία, όμως η πορεία και σιωπηρά από τη Λότζια, δρόμοι μετατράπηκαν άτυπα σε πεζόδρομους και όλα αυτά χωρίς η Δημοτική Αρχή να δώσει λύση στο κυκλοφοριακό και με ορατό το ενδεχόμενο να κλείσει εντελώς το ιστορικό κέντρο από τα οχήματα.